είναι σαν το γραφείο. Κύριε Χιώτη, είναι σαν το γραφείο Περιφέρειας Αττικής που δεν υπάρχει στις Βρυξέλλες. Είναι σαν τα προσφυγικά το οποίο θα το κάνει. Λοιπόν, φωνάζει ο κλέφτης να φύγει ο νοικοκύρης και θα αυξήσουμε το ποσοστό της Χρυσής Αυγής, ιδίως στους νέους ανθρώπους, γιατί βλέπουν μεγάλους ηλικία άντρες, δηλαδή, έμπειρους, να λένε ψέματα. Πώς θα συνεργαστείτε την επόμενη μέρα, πραγματικά λόγω. Μπορούμε να κάνουμε τώρα και εμείς μια ερώτηση. Και λέει πράγματα τα οποία... Κύριε Πατούλη, κοιτάξτε, πρέπει να μας βοηθήσετε να κάνουμε μια συζήτηση. Κύριε Πρωτούλη. Δεν θέλουμε πάρα πολύ χρόνο εμείς. Τόσο πολύ, μα σας ζητάμε τόση ώρα να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, γίνεται μια κουβέντα. Έχω μια ερώτηση προς όλους. Μπορούμε σας να πούμε ορισμένα δευτερόλεπτα. Θα επανέλθουμε. Έχουμε χρόνο, κύριε Πρωτούλη. Θα επανέλθουμε. Εντάξει, να επανέλθουμε όχι το πρωί. Βάσει της εκλογικής νομοθεσίας, κάποιοι από εσάς πρέπει να συνεργαστείτε αύριο. Σωστό. Και από το κλίμα που βλέπουμε είναι κάπως δύσκολο. Λοιπόν, θέλω χωρίς περιστροφές να σας ρωτήσω. Αν δεν είστε στο δεύτερο γύρο, ποιον θα επιλέξετε είτε να στηρίξετε είτε να συνεργαστείτε. Μην μου απαντήσετε παρακαλώ, εγώ θα είμαι στο δεύτερο γύρο. Όχι. Είναι θεμητό για όλους σας να λέτε ότι θα είστε στο δεύτερο γύρο. Όχι. Αλλά στην περίπτωση που δεν είστε, θα ήθελα να σας ακούσω. Σας υπενθυμίζω ότι εγώ είμαι ψηφοφόρος στην Περιφέρεια Αττικής και για μένα είναι κριτήριο αν θα μπορέσει να λειτουργήσει η Περιφέρεια την επόμενη μέρα. Να ξεκινήσουμε εμείς, που είναι πολύ εύκολη η απάντηση. Λοιπόν, κύριε, επειδή είναι εύκολη, δεν την πείτε στο τέλος. Λοιπόν, κύριε, καταρχάς να ξεκαθαρίσω. Σαφής. Ναι. Λοιπόν, κύριε Χιώτη, κυρία Λιμπεράκη, θέλω να σας ξεκαθαρίσω ότι είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η ψήφιση της απλής αναλογικής είναι το μη δημοκρατική για τοπική αυτοδιοίκηση. Διότι δεν πρέπει να φοβόμαστε την ανώθευτη έκφραση του ελληνικού λαού. Τώρα είχαμε μια λογική, ο πρώτος θα παίρνει όλα. Έτσι, δεν αντιπροσωπεύω ναι, αλλά κυβερνείται όχι, η περιφέρεια και ο Δήμος. Μισό λεπτό κύριε Χιώτη. Για να μην συζητήσουμε στην απλή αναλογική, είναι συγκεκριμένο. Μισό λεπτό, γιατί σε αυτό το τραπέζι δεν είμαστε όλοι υπέρ της απλής αναλογικής. Κάποιοι ήταν, ο πρώτος θα παίρνει όλα. Ναι, μην το συζητήσουμε. Δεύτερον, πάμε στο δεύτερο. Εγώ δεν θα σας πω, επειδή ακριβώς πιστεύω στην απλή αναλογική και επειδή δείξα την περιφέρεια Αττικής χωρίς να χάσω τη δεδηλωμένη με μια παράταξη που δεν είχαν όλη κομματική κάρτα εδώ στα δόντια, είχαμε ανένταχτους. Είχαμε ανθρώπους από τη συντηρητική παράταξη, είχαμε οικολόγους. Δηλαδή, έχω αποδείξει ότι μπορώ να συνεργάζομαι. Λοιπόν, σας λέω, όχι ότι εγώ θα είμαι στον πρώτο γύρο, άρα δεν χρειάζεται το... Στο δεύτερο. Δεν χρειάζεται να σας απαντήσω. Σας λέω ότι και αυτοί που πιστεύουμε και αυτοί που δεν πιστεύουμε στην απλή αναλογική, για να συνεργαστούμε, δεν θα πρέπει να απαντήσουμε στον ψηφοφόρο Χιώτη με άθροισμα καρεκλών. Θα πρέπει να απαντήσουμε με προγραμματικές αρχές. Υπάρχει τέτοιο περιθώριο λοιπόν, για προγραμματική σύγκληση. Εγώ νομίζω ότι μέσα σε 20 μέρες μπορώ, τουλάχιστον και εγώ ως ψηφοφόρος, αν δεν βρεθώ που λέει και ο κύριος Χιώτης, να είμαι στο δεύτερο γύρο, να μάθω επιτέλους ποιες είναι απόψεις του κύριου Γουρού και του κύριου Πατούλη και όχι να κλείσουμε το μάτι ποιοι θα κάνουμε κολεγιά στο δεύτερο. Μα συγγνώμη. Άρα, ακούστε ποιο είναι το πρόβλημά μας εμάς των δύο ψηφοφόρων πλέον. Έτσι, γιατί άλλοι μπορούν να σας πούμε έπαρση ή θα το καθαρίσω από την πρώτη Κυριακή. Το πρόβλημά μας είναι ότι ενώ η σημερινή διοίκηση έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχει και πλήστα όσα απτά παραδείγματα, δεν τάζω σε κανέναν, ναι. Έχουμε δύο υποψηφιότητες τουλάχιστον που δεν έχουν προγραμματικές αρχές ακόμα, διαπιστώνουν του κύριου Πατούλη και του κύριου Γουρού. Μάλιστα. Θέλω συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί για να στηρίξω ως ψηφοφόρος. Δεν μπορείτε να συνεργαστείτε με αυτούς τους δύο. Ακούστε, όταν κάναμε εθνικές κυβερνήσεις χωρίς προγραμματικές αρχές, θυμίζω τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο, καταστραφήκαμε. Ωραία, όταν κάναμε προγραμματικές αρχές, ακόμα και όταν ήταν δύσκολη η συγκυβέρνηση, βλέπε Ανέλ ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχαμε επαναληπτικές εκλογές τώρα... και μπήκαμε σε μια κανονικότητα. Λοιπόν. Σας κάνω πάσα και εσάς στο κανάλι που είμαι, γι' αυτό το λέω. Να πείτε έτσι. Δεν ξέρω τι εννοείται ακριβώς, αλλά εν πάση ότι μπορείτε να συνεργαστείτε μόνο με το ΚΚΕ. Όχι, εγώ δεν κατάλαβα αυτό. Όχι. Κατάλαβα ότι. Εγώ λέω, κάνω έκκληση. Κάνω έκκληση να έχω τις προγραμματικές αρχές και το πλαίσιο και των δυών τους για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Μάλιστα. Και λέω προς όσους μας παρακολουθούν μία μισή ώρα το βράδυ ότι εμείς ως δύναμη ζωής. Λειτουργήσαμε με εκείνον τον τρόπο που η απλή αναλογική δεν μας τρομάζει. Και δεν λέτε επομένως όχι στις συνεργασίες. Αρκεί να υπάρχει προγραμματική σύγκληση. Αυτό είπατε. Είμαι υπέρμαχος της απλής αναλογικής. Είμαι υπέρμαχος. Κύριε Πατούλη. Λοιπόν, ακούστε. Καταρχήν για την απλή αναλογική θεωρώ ότι ήθελε μεγαλύτερη ρήμανση και μεταρρυθμίσεις για να μπορούσε να.